Ήθελα να σας ρωτήσω με την εμπειρία σας, αν έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν στην Ελλάδα και δει στη Χαλκιδική τέτοια τραγωδία με τον ανεμοστρόβιλο που οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο που σε μικρότερη κλίμακα βέβαια επαναλαμβάνεται περίπου 2 με 3 φορές κάθε 3 χρόνια. Επομένως δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αναφορικά με την εμφάνιση. Αυτό που ήταν πρωτόγνωρο βέβαια ήταν η ένταση του φαινομένου και η μικρή χρονική διάρκεια. Γι' αυτό λοιπόν και είχαμε τόσο καταστροφικά αποτελέσματα. Ένα αντίστοιχο φαινόμενο είχαμε το 1983, δηλαδή πάμε αρκετά χρόνια πίσω, για να συζητήσουμε για αρκετά μεγάλες καταστροφές. Τι είχε συμβεί το 1983, κύριε καθηγητά? Ήταν ένα παρόμοιο φαινόμενο από την άποψη τη μετεωρολογική βέβαια, όπου εκεί είχαμε αντίστοιχη δημιουργία ενός μίνι κυκλώνα, όπως αυτή τη φορά. Να πούμε λίγο πώς δημιουργήθηκε αυτό. Βεβαίως. Είχαμε μια ψυχρή εισβολή, δηλαδή ψυχρές μάζες, οι οποίες ήρθαν από βόρειο-δυτικά και εμπλουτίστηκαν πολύ σημαντικά με υγρασία, με νερό ουσιαστικά, το οποίο προερχόταν από τον αβαθύ πυθμένα του θερμαϊκού κόλπου. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, η οποία ακολούθως ανέβηκε πολύ γρήγορα προς τα πάνω. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε μερικά περίπου λεπτά ανέβηκε περίπου 12 χιλιόμετρα καθίς προς τα πάνω. Επομένως εκεί δημιουργήθηκαν το χαλάζι και κατόπιν έπεσε πάνω στην περιοχή. Επομένως, παράλληλα είχαμε βέβαια και κεραυνούς. Πολύ μεγάλη, ισχυρή, θα λέγαμε, κεραυνική δραστηριότητα. 5.000 κεραυνοί διαβάσαμε. Και όλα αυτά τα φαινόμενα σε ένα πολύ μικρό τόπο. Υπήρχαν ενδείξεις. Γι' αυτό είχαμε και τόσα πολλά θύματα και κυρίως λοιπόν πολλές καταστροφές. Κύριε καθηγητά, υπήρχαν ενδείξεις για αυτά τα ακραία φαινόμενα στη Χαλκιδική? Υπήρχαν ενδείξεις βέβαια. Αρκετές μέρες πριν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με το αντίστοιχο και τα αντίστοιχα δελτία καιρού, τα οποία είχαν αναρτηθεί και στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, όπου είχαν προειδοποιήσει για ένα τέτοιο φαινόμενο. Ενδεχομένως να μην ήταν γνωστή η τόσο μεγάλη ένταση, αλλά και η τοποθεσία, η ακριβέστατη. Διότι τα μοντέλα αυτά κάνουν μια πολύ καλή πρόγνωση, αλλά ίσως σε λίγο αλλά μεγαλύτερη πάλι κλίμακα. Πάλι ακραίο φαινόμενο, είχατε δει ότι θα υπάρξει. Τώρα την ένταση του ακραίου φαινόμενου δεν ξέρετε. Ήταν αναμενόμενο. Είχε προγνωστεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βεβαίως. Κύριε καθηγητά, η τεχνολογία από το 1983 και μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ή δεν μπορεί να προχωρήσει και άλλο, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα από τώρα, θα έχουμε αυτό το καιρικό φαινόμενο σε αυτό το σημείο της Ελλάδος, ώστε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να λάβουν έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούν να αποχωρήσουν ή τέλος πάντων να λάβουν τις αποφάσεις τους για να μην αντιμετωπίσουν, να μην έρθουν αντιμέτωποι με την κακοκαιρία. Ναι, αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Προφανώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν δορυφορικές μετρήσεις, υπάρχουν μετρήσεις με τα ραντάρ, τα οποία παρακολουθούν ανά δευτερόλεπτο την κίνηση των μαζών αυτών. Ναι. Οπότε ξέρουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται ένα τέτοιο φαινόμενο. Και ακριβώς σε τέτοια δεδομένα στηρίζεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόγνωση. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ σωστή η πρόγνωση αυτή και χρονικά και τοπικά. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν αρκετή όμως η ενημέρωση. Δηλαδή, η τεχνολογία μεν έχει προχωρήσει, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό για να ενημερωθεί και ο κόσμος ώστε να απομακρυνθεί από τα σημεία της Ίσως θα πρέπει πλέον να υπάρχει και μια διαδικτυωμένη ενημέρωση με τοπικούς σταθμούς, στα ξενοδοχεία ενδεχομένως, εκεί που είναι οι πολλοί τουρίστες, οι ταβέρνες και όλα αυτά. Θα πρέπει κανείς να σκεφτεί λοιπόν μια διαδικτυακή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Διότι αυτό το φαινόμενο σίγουρα θα επανέλθει. Είναι, κατά τη γνώμη μου, συνδεδεμένο με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το είχαμε δει και σε ανάλογη περίπτωση έξω από την Καλαμάτα την περασμένη χρονιά το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα τα έχουμε αυτά τα φαινόμενα όλο και πιο συχνά. Επομένως πρέπει θα ζούμε δηλαδή με αυτά, κύριε Παπαγιάννη, γιατί από τον καύσωνα περάσαμε σε ένα ακραίο φαινόμενο. Είδαμε ακόμα και χαλάζι μες τον Ιούλιο, είδαμε υδροστρόβιλους, μεγάλες καταστροφές, ιδιαίτερα ακραία φαινόμενα. Άρα θα ζούμε από εδώ και πέρα με αυτές τις συνθήκες. Ακριβώς. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυτά που ακριβώς προβλέπονται από τα μοντέλα της κλιματικής αλλαγής είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή καύσωνες θα δημιουργούνται όπως και ζήσαμε και θα έχουμε και φυσικά μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 45-50 βαθμούς Κελσίου.
θα είναι στα επόμενα χρόνια αναμενόμενα. Και παράλληλα και αυτά τα κρύα καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε κρύες μάζες μαζί με θερμές και η σύγκληση αυτών των δύο μαζών θα επιφέρει τέτοιες χαλαζοπτώσεις. Σίγουρα όχι σε τόσο μεγάλη ένταση πολύ συχνά, αλλά όταν θα γίνεται κάτι τέτοιο θα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προετοιμαστούμε και μέσω της εθνικής πολιτικής προστασίας. Πρέπει δηλαδή η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν να λάβουν τέτοια μέτρα, να λάβουν υπόψη τους πολύ σοβαρά το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι ήδη εδώ και είναι και πιο ισχυρή θα έρχεται. Και προφανώς, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε επίπεδο παγκόσμιο αλλά και εθνικό και ευρωπαϊκό βεβαίως, στο να εξοικονομούμε ενέργεια, να δουλεύουμε στην να έχουμε ανακύκλωση πολύ καλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα, λιγότερη κατανάλωση αγαθών, που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρότερη επιβάρηση του περιβάλλοντος με αέρια του θερμοκηπίου. Επομένως, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ωραία. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας, σε προετοιμασία και ενημέρωση, όπως μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιστημονική εξήγηση που μας δώσατε.